Ξεκινώ με τον κύριο Σβόλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη. Καλημέρα τον Μάξ. Καλημέρα, κύριε Κοκόλη. Καλημέρα και στους ακροάτες σας. Χθες ήταν ένα από τα πιο ήρεμα δημοτικά συμβούλια, νομίζω, των τελευταίων μηνών. Έχετε σταθεί στην λογική της Δημοτικής Αρχής να μην λαμβάνει ποσά για χρέη έως 1.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ακούγοντας τη χθεσινή συζήτηση λόγω των δύσκολων συνθήκων. Και εδώ κουμπώνουν αρκετά ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι ο Δήμος πάσχει από οικονομικές εισροές, πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούν να πληρωθούν εάν δεν εξοικονομηθούν χρήματα από άλλους κωδικούς ή συμβασιούχοι. Αυτό μου έλεγε ο δικηγόρος μερίδας των συμβασιούχων χθες, ο κύριος Πετρόπουλος, διότι στο δικαστήριο η νομική υπηρεσία του Δήμου παρουσίασε σχετικά έγγραφα και ανταπάντησαν με τα χρέη του Δήμου, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι τουλάχιστον 150 εκατομμύρια. Τίθενται ερωτήματα όμως. Απ' την άλλη, έχουμε συμπολίτες οι οποίοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, να πούμε τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Πρώτα απ' όλα, χρωστούν στον Δήμο Πατρέων από παλιά οικονομικά, τα παρελθόντα οικονομικά έτη, 72, νομίζω να θυμάμαι καλά, εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Μεταξύ 70 και 72 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα χρήματα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τίποτα. Δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Αυτό το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι απόλυτα. Αν και δεν σημαίνει ότι όπως χρωστά δεν πρέπει να πληρώνει τελικά αυτό που χρωστά. Όμως υπάρχουν και πολλοί που είναι με χρέη πολύ μικρά, της τάξης των 20 ευρώ, της τάξης των 30 ευρώ, των 50 ευρώ, τα οποία ο Δήμος δεν αναζητά να τα εισπράξει. Και λέω τώρα εγώ, δίνουμε λοιπόν μήνυμα στους πολίτες, σε όλους τους πολίτες, επειδή υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα. Οι υπόλοιποι που έχουν τη δυνατότητα, να μην τα εισπράττουμε. Άρα λοιπόν, κύριε Κογκόλη, να το πούμε απλά, λέει ο Δήμος, κάντε μια παράβαση στην Πάτρα, οδική, πάρτε το πρόστιμο των 20 ευρώ, πόσο είναι, αλλά μην το πληρώσετε. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, δεν θα το εισπράξουμε ποτέ. Αφήστε το λοιπόν και κάποια στιγμή θα παραγραφεί. Αν αυτή είναι η λογική, εγώ ανταπαντώ και λέω ότι από τον παρανομούντα, από αυτόν που έχει υποπέσει μια παράβαση, εισπράττει τα μικρά αυτά ποσά, γιατί τα βάζει στην πόλη σου, τα πα στου πολίτε σου. Και αν πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευάλωτοι οικονομικά, γιατί ο Δήμος Πατρέων από το ποσό των 90.000 ευρώ που έχουμε για τους οικονομικά ευάλωτους, αυτό που λέμε για οικονομικά βοηθήματα, δεν δίνει ούτε ένα ευρώ? Δεν μπορεί από τη μία να λέει λοιπόν υπάρχουν ευάλωτοι και τους αγαπάμε, αλλά να μην τους βοηθάμε, και να έχουμε παρανομούντες και να μην τα εισπράττουμε? Είναι χρήματα που οφείλουμε να τα πάρουμε από αυτούς που μπορούν να δώσουν και να τα δώσουμε στην πόλη. Σε αυτούς θα πάνε πάλι. Σε εμάς θα πάνε, κύριε Κοκκόλη. Σε έργα της πόλης θα πάνε. Είναι τόσο απλό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτή η λαϊκή πολιτική, αυτό ο λαϊκισμός, πόσο ακόμα θα υπάρχει στην πόλη μας. Mm-hmm. Άρα, η δική σας πρόταση είναι να δοθούν χρήματα στους ευάλωτους, αλλά να πάρθουν από αυτούς που χρωστούν, τουλάχιστον από αυτούς που μπορούν. Εγώ ήμουν αυτός, κύριε Κογκόλη, το έχουμε ξαναπεί, που πρότεινα στον κοινωνικό οργανισμό, σε οικογένεια μονογονεϊκή με 4 παιδιά που είχαν το σπίτι από την τράπεζα, να δώσουμε 3.000 ευρώ οικονομικό βοήθημα, και η Δημοτική Αρχή το αρνήθηκε. Και όταν το αρνήθηκε και του λέω, γιατί το αρνείστε εσείς που αγαπάτε τον λαό? Έχει αρμοδιότητα ο Δήμος να κάνει τέτοιο πράγμα? Και βέβαια υπάρχει, ο νόμος δίνει το δικαίωμα να χορηγεί οικονομικά βοηθήματα σε άπορους πολίτες. Και είχαμε προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό 90.000 ευρώ, τα οποία όταν ρώτησα τον Δήμαρχο τότε, μου απάντησε και με χαροποίησε τότε, θα τα δώσουμε και θα δούμε τον τρόπο που θα τα δώσουμε. Δυστυχώς δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Και όταν του ρωτά, κύριε Κουκόλη, γιατί δεν δίνει τα χρήματα αυτά, η απάντηση κλασική είναι δουλειά του κράτους. Φταίει το κράτος. Γι' αυτό και εγώ λέω, αν το κράτος είναι όλα δουλειά του κράτους και εσύ δεν μπορεί να κάνετε τίποτα, κλειδώστε το και παραδώστε το κλειδί. Δεν κάνουμε έτσι πολιτική. Σας ευχαριστώ, κύριε Σβόλη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.